Νομίζω ότι το να λέμε ότι εμείς βαρεθήκαμε είναι πολύ λογικό. Διότι εμείς είμαστε όλη την ημέρα με αυτά και ξέρουμε τις λεπτομέρειες των υπολεπτομεριών. Το ότι δεν έβγαλε είδηση είναι πάλι δική μας εκτίμηση, δηλαδή της δικής μας πιάτσας. Διότι εμείς όλη την ημέρα είμαστε με το να κυνηγάμε και να ψάχνουμε τις λεπτομέρειες κτλ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη δουλειά του όλη την ημέρα, έχει τα δικά του ζητήματα. Αν βρήκε χρόνο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των συμπολιτών, αλλά σε μια πολύ έτσι, πώς να το πω, αχλή αντίληψη, το τι λένε ρε παιδί μου αυτοί, είχε μια εικόνα χθες. Προφανώς δεν διαφωνώ με τις παρατηρήσεις των προλαλησάντων, διότι επαναλαμβάνω, για μας δεν έχουν αυτά κανένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, ναι, τα έχουμε ακούσει. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Το ζητούμενο για τον Μητσοτάκη ήταν να μείνει σε αυτό που λέμε κανονικότητα. Υπηρετήθηκε η κανονικότητα χθες από τον Μητσοτάκη. Υπηρετήθηκε. Θέλω να σημειώσω ότι ο πληθωρισμός τώρα είναι 3%. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να κάνουμε δεύτερες εκλογές, γιατί οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν, με πληθωρισμό 2%. Δηλαδή είναι αυτό που ζητάει η κανονικότητα. Εγώ λοιπόν, σε αντίθεση, θα πω ότι ο κύριος Τσίπρας έχασε την ευκαιρία να είναι στα ίσα αντίπαλος, δεδομένων των... Δεν λέω τα δικά μου, γιατί συμφωνώ, επαναλαμβάνω, στις γενικές παρατηρήσεις. Ναι. Αλλά θέλω να βγάλω ένα άλλο συμπέρασμα, εντελώς αντίθετο. Δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει κανονικός, δυστυχώς για εκείνον έχασε την ευκαιρία σε αυτά τα 4 χρόνια να γίνει κανονικός. Γιατί... Και είναι λάθος, και ήταν λάθος η τακτική της απλής αναλογικής. Ήταν πολύ λάθος. Ο κύριος Τσίπρας, δεδομένων των δυνατοτήτων που προαναφέρθηκαν, θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι πιο δυνατός αντίπαλος, πιο δυνατός στον Μητσοτάκη σε αυτά τα 4 χρόνια. Ήθελε να πολιτευτεί, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το λέω εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Ήθελε να πολιτευτεί προσπαθώντας να κρατήσει το 30% του οποίου το κοινό, το 30%, δεν είναι στους 70, στο 70%. Αυτό είναι που μία, λέει είναι, θα το, εγώ θα το βρίσκα ένα μειοψηφικό κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει δικαίωμα να λέει ότι θέλει και να ζητάει ότι θέλει. Δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να απλώσει τα δίκτυα του στο 70% της κοινωνίας, εκεί που είμαστε οι περισσότεροι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι λάθος όλη η τακτική, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είχε την εικόνα του πρώτου και του κυρίαρχου και τη διατήρησε. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε την εικόνα του δεύτερου. Αυτό που λέει ο Άρης. Έμεινε δηλαδή στο περιχαρακωμένο χώρο του. Δεν επεκτάθηκε, δεν έκανε επεκτατική κίνηση εδώ να πάρει κι άλλο χώρο, όπως, να καταλάβει χώρο. Θέλω να πω, έμεινε ο καθένας στο ποσοστό του. Δηλαδή, όπως έχουμε δει τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, εκεί μείναμε. Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας? Να εμφανιστεί πιο αρχηγικός, πιο πρωθυπουργικός, πιο διαφορετικός, πιο ανοιχτός. Να απευθυνθεί σε αυτό που λέει Άρης, το 70, να μην μείνει περιχαρακωμένο. Να απευθυνθεί σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής κυβέρνησης. Στην κοινωνία μιλάνε. Το κρίσιμο ερώτημα, ποιο είναι το ευάλωτο σημείο του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ποιο είναι? Ότι τάζει λαγούς με πεταχίλια. Ναι. Και δεν ξέρει και πόσο κάνουνε. Αυτή είναι η βασική κριτική που του ασκείται. Και χθες είχε μία ευκαιρία. Τι? Να το καταρρύψει αυτό. Ναι. Δεν το προσπάθησε. Δεν το κατέριψε. Και μάλιστα άφησε και κενό όταν ο κύριος Μητσοτάκης είχε προηγηθεί και είχε πει για την αγορά. Άφησε κενό. Άφησε όλο αυτό το πεδίο να το καταλάβει ο Μητσοτάκης. Θυμίζω ότι χθες είχε ανακοινωθεί ο πληθωρισμός, όπως σωστά λέει ο Άρης, και είχε προηγηθεί και η παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα. Που έλεγε: προσέξτε τι τάζετε. Ακριβώς. Ούτε σε αυτό. Το λέγαμε χθες εδώ το πρωί. Να πάρουμε μια ούτε για το μεσοπρόθεσμα, ούτε Βαγγέλη, για τον κύριο Στουρνάρα, ούτε για το δημόσιο χρέος. Να πάρουμε μια αφορμή από μια τοποθέτηση πολύ επιθετική και. Στο σωστό τόνο που έκανε η Ράνια Τζίμα, εμένα μου άρεσε πολύ η Ράνια χθες. Δηλαδή, από τους δημοσιογράφους, αν με ρώταγες, θα έλεγα η Σία και η Ράνια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Χωρίς να μειώνω τους συναδέλφους, δεν το λέω καθόλου απαξιωτικά. Απολύτως μαζί σου. Και ο Σόιτερ δεν ήταν κακός ο Σόιτερ. Εγώ είμαι σε άλλη αντίληψη. Ναι. Είμαι σε αυτά.